Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Crete TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με την σχέση που αναπτύσσει με τον ΟΗΕ. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Στο δίκτυο του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά το διεθνές κύρος του Πανεπιστημίου και το γεγονός ότι οι προσπάθειες εξωστρέφειας του Ιδρύματος έχουν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υποβολή αναλυτικής υποψηφιότητας με την αρμόδια επιτροπή να εγκρίνει τη συμμετοχή του Ιδρύματος στο δίκτυο. Στόχος, η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με προσωπικότητες και φορείς στην προσπάθεια να επιτευχθεί η λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο θα έχει πλέον ενεργό ρόλο και λόγο στον καθορισμό μιας ατζέντας για να βρεθούν λύσεις και να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες στους τομείς της κεντρικής διοίκησης και του επιχειρήν. Η εκπομπή Direct εστιάζει στην συγκεκριμένη εξέλιξη και φέρνει στο προσκήνιο τις τελευταίες δράσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης που με τις πρωτοβουλίες του βάζει τις βάσεις προκειμένου να εδραιωθεί στη λίστα με τα συνεχώς αναπτυσσόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη. Στο πλατό της εκπομπής, ο Οδυσσέας Ζόρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Κύριε Ζόρα, κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεστε σήμερα στο πλατό της εκπομπής Direct, εδώ στην Crete TV, προκειμένου να ασχοληθούμε με την σχέση που αναπτύσσεται πλέον ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον ΟΗΕ. Κύριε Πρίτα, να ξεκινήσω από εσάς. Σίγουρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η ένταξη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο συγκεκριμένο δίκτυο αποδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο με το διεθνές κύρος του αντιμετωπίζεται πλέον ισότιμα από διεθνείς οργανισμούς. Ισότιμα σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου. Βεβαίως. Όταν ήρθε η πρόταση για την ένταξη, επικοινώνησα αμέσως με τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, που είναι σήμερα μαζί μας και προφανώς θα μας πει και περισσότερα για το θέμα ως καθήλυν αρμόδιος. Και είπαμε να κάνουμε μια θετική εισήγηση, να ενταχθούμε στο δίκτυο αυτό το οποίο υπάγεται στον ΟΗΕ. Και εκείνο που προκάλεσε εντύπωση ήταν η απάντηση του δικτύου, το οποίο έγραφε ούτε λίγο το πολύ ότι είμαστε ενθουσιασμένοι που εντάσσεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλέγμα αυτό της δραστηριότητας του ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές. Και άμα διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές, θα δει ότι το κύρος του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι εντυπωσιακό. Έχει απήχηση διεθνή, όχι μόνο ευρωπαϊκή, παγκόσμια. Και αυτό φυσικά οφείλεται στα μέλη του Πανεπιστημίου, στους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Η Βρετανία απλώς ενορχιστρώνει λίγο τις κινήσεις, αλλά η κύρια δουλειά που γίνεται είναι των ανθρώπων του Πανεπιστημίου, που έχω πει πολλές φορές, αν πάτε τώρα, που είναι αργά. Αν πάτε τώρα στο Πανεπιστήμιο, θα πάτε στα εργαστήρια, θα πάτε στα χειρουργεία, θα δείτε ότι υπάρχει ένας εργασιακός οργασμός, δουλεύουν όλοι και εκεί εγκυται η επιτυχία. Ένας διεθνής λοιπόν οργανισμός, ένα δίκτυο του ΟΗΕ, για... έπλεξε το εγκόμιο του Πανεπιστημίου Κρήτη σε μια δύσκολη συγκυριακά Ακριβώς. περίοδο, τόσο για την ελληνική κοινωνία, όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα, κύριε Πρίτα. Ακριβώς. Και έτσι θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με την συνεργασία του και τις υποδείξεις που θα μας κάνει ο Νίκος Παπαδάκης. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Είναι ένα πολύτιμο στοιχείο για το Πανεπιστήμιό μας, και ως πολιτικός επιστήμονας, αλλά και ως μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεπώς, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε καλά προς αυτή την κατεύθυνση και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι άλλη μια διεθνής επιτυχία του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο συστηματικά βγαίνει πρώτος στις ταξινομήσεις. Όχι τις ελληνικές ταξινομήσεις, τις ευρωπαϊκές, βγαίνει πρώτο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Ακριβώς. Μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία είναι όλα καλά πανεπιστήμια. Δεν βγαίνει πρώτο μεταξύ πανεπιστημίων που δεν είναι καλά. Βγαίνει πρώτο μεταξύ πολύ καλών πανεπιστημίων. Μάλιστα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει στην πράξη η ένταξη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο συγκεκριμένο δίκτυο του ΟΗΕ? Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά και δημόσια τις Πρετανικές Αρχές και τον ίδιο τον Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την υποστήριξη αυτή την πρωτοβουλία και βέβαια για τη θετική εισήγηση και όλη τη διαδικασία, που όντως έχει απόλυτο δίκιο ο Πρίτανης, είναι μια μεγάλη επιτυχία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά, το Πανεπιστήμιο Κρήτης μπαίνει σε ένα δίκτυο, εξειδικευμένο δίκτυο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο μετέχουν 839 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, σημαντικοί φορείς από το δημόσιο και τον ιδιωτικό
ιδιωτικό τομέα, stakeholders, διεθνείς οργανισμοί. Το SDSN, δηλαδή το δίκτυο του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη, είναι σε συνεργασία και με άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες του ΟΗΕ. Άρα, πρακτικά δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πεδίο δυνητικών συνεργειών και συνεργασιών με ένα εκτεταμένο δίκτυο ανά τον πλανήτη, κυριολεκτικά ανά τον πλανήτη, πολύ σημαντικών ερευνητικών οργανισμών αλλά και διεθνών φορέων. Πρακτικά λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τη δυνατότητα πια να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην πρακτική, αν θέλετε, εξειδίκευση και αναζήτηση λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που απασχολεί, όπως γνωρίζετε καλά, όλο τον πλανήτη. Είναι ένα μείζωνο σημασία ζήτημα, γιατί πολύ συχνά, επιτρέψτε μου να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, η βιώσιμη ανάπτυξη έχει τρεις αλληλοσχετιζόμενους πυλώνες. Είναι το περιβάλλον προφανώς, για το οποίο γνωρίζουμε όλη τη συζήτηση, αλλά παράλληλα είναι ο οικονομικός και ο κοινωνικός. Άρα η νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και αυτή ακολουθεί και ο ΙΕ βέβαια, με βάση τους 17 στόχους που έχει θέσει για τη βιωσιμότητα, είναι ένας όρος ολισμός οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής βιωσιμότητας. Και εκεί κάπου μπαίνει και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Απολύτως, όπως σωστά το είπατε και όπως το επισήμανε πάρα πολύ σωστά ο Πρίτανης, ο καθηγητής ο κ. Ζώρας, ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεδομένου και του κύρους, το οποίο ήταν μια ακόμα επιβεβαίωση αυτή, γιατί όντως η φράση που χρησιμοποίησε η Executive Committee του UNSDSN ήταν ενθουσιοδός. Εγκρίνουμε την υποψηφιότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Άρα, πρακτικά η δυνατότητα συνεργειών, συνεργασιών στα θεματικά δίκτυα, γιατί το SDSN αποτελείται από 12 θεματικά δίκτυα και εξειδικευμένες πρωτοβουλίες. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήδη έχει δηλώσει υποψηφιότητα και έχει εγκριθεί υποψηφιότητά του για συμμετοχή στα 6 πιο εμβληματικά θεματικά δίκτυα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παιδεία για όλους και αναβάθμιση της παιδείας, υγεία για όλους, αειφορία στο περιβάλλον και οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα, επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Συνεπώς βλέπετε ότι έχει μπει ήδη σε θεματικά δίκτυα που είναι εμβληματικά. Και βέβαια στόχος, άμεσος στόχος είναι να συνδεθεί κατά κάποιο τρόπο η ακαδημαϊκή κοινότητα με φορείς και συλλογικότητες σε διεθνές επίπεδο. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Συνδέεται ήδη επισήμως μέσω της πλήρους ένταξης ως τακτικό μέλος στο SDSN και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Πανεπιστημίου Κρήτης, με δεδομένο το πόσο καλή είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης, πόσο σημαντικοί συνάδελφοι και ερευνητές υπάρχουν στα επιμέρους αντικείμενα που ανέφερα μόλις προηγουμένως. Είναι στο χέρι του λοιπόν να αναπτύξει περαιτέρω πια συνεργασίες. Προφανώς διευρύνονται και οι δυνατότητες του για χρηματοδότηση σε αυτές τις συνεργασίες, ώστε πραγματικά να επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Κύριε Πρίτανη, η βιώσιμη ανάπτυξη φαντάζομαι έχει πάρα πολλές κατευθύνσεις. Έχει κατευθύνσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη του επιχειρήν, με το ακαδημαϊκό περιβάλλον, με την αγορά εργασίας και το μόνο σίγουρο είναι ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ανοίξει πολλούς ορίζοντες μπροστά του. Έτσι. Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα στήρο ίδρυμα, το οποίο ασχολείται μόνο με την εκπαίδευση και με μια έρευνα η οποία πολλές φορές στον κόσμο δεν είναι και γνωστή. Δηλαδή, πολλές φορές λέει ο κόσμος, ωραία, η αριστεία και πώς την εισπράττω εγώ αυτήν την αριστεία. Δεν είναι κατανοητή έννοια. Μπορεί να μην γίνει κατανοητή έννοια. Έτσι, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο πρέπει να βγει προς τα έξω, πρέπει να έχει την εξωστρέφεια που χρειάζεται και μπαίνοντας σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς, επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε ένα εξωστρεφές ίδρυμα. Και ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει και λόγο στα δρόμενα. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να κλείνεται στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια και να μην βγαίνει προς τα έξω. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι κοντά στην κοινωνία, να φανεί η δράση του, να φανεί ο λόγος του. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει λόγο και πρέπει να έχει λόγο, αν μου επιτρέπετε, και όχι μόνο στα ακαδημικά εδρόμενα. Πρέπει να έχει λόγο σε όλο το φάσμα το κοινωνικό, σε όλο το φάσμα των θεμάτων που απασχολεί την κοινωνία και που δημιουργούν προβλήματα. Όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, περιβάλλον, βιωσιμότητα, λύσεων και όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι σημαντικά, ουσιώδη και που απασχολούν τον πλανήτη, έτσι, όχι την Ελλάδα. Η εξωστρέφεια λοιπόν, πιο αναγκαία από ποτέ, σε μια περίοδο που τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, κύριε Πρίτανη, βάλλονται από παντού. Έτσι. Τα πανεπιστήμια βάλλονται δυστυχώς από μια ανομία, η οποία κατά περίσταση χάνει λίγο τον έλεγχο. Νομίζω ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να γυρίσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό της ανομίας. Η πολιτεία προφανώς πρέπει να είναι αρρωγός το πανεπιστήμιο σε αυτή την προσπάθεια. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί μόνο το να αντιμετωπίσει την ανομία. Η πολιτεία πρέπει να είναι αρρωγός και να συμπαρασταθεί στο πρόβλημα αυτό που έχει το πανεπιστήμιο και να το αντιμετωπίσουν, θα έλεγα, από κοινού,
αλλά ωστόσο η πολιτεία έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Κρατώ την αναφορά σας περί ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα αναφερθούμε στο τέλος της εκπομπής. Κύριε Παπαδάκη, φαντάζομαι είχατε επαφές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, στους προηγούμενους μήνες, με στελέχη του ΟΗΕ. Σίγουρα παρουσιάζετε μια αναλυτική υποψηφιότητα, ωστόσο τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είχατε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης. Να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξεκίνησε με την πρόταση που μας έκανε το SDSN Greece, δηλαδή οι συντονιστές του δικτύου του ελληνικού και συγχρόνως το SDSN Global, δηλαδή τα κεντρικά του ΟΗΕ, για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όπως είπε και ο Πρίτανης προηγουμένως, είχαμε αναλυτικές συζητήσεις επί του ζητήματος. Ο Πρίτανης εισηγήθηκε θετικά μετά την πρόταση που έκανα στο πλαίσιο της συνεργασίας, γιατί υπάρχει και μια παλιότερη προσωπική μου συνεργασία με τον ΟΗΕ στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για 3 χρόνια. Στο πλαίσιο όλων αυτών, ο Πρίτανης έκανε μια θετική εισήγηση στο Πρετανικό Συμβούλιο, αναλυτική. Το Πρετανικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή υποψηφιότητας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατέθεσε λοιπόν μια αναλυτική υποψηφιότητα και πιστέψτε με, το τι ζητάει το ερωτηματολόγιο που έχει η Executive Committee του SDSN, του ΟΗΕ, είναι πάρα πολύ αναλυτικά στοιχεία για το οργανωτικό, το λειτουργικό πλέγμα του Πανεπιστημίου, τη θέση του στη διεθνή κατατάξη, την ερευνητική παραγωγή. Περάσαμε κάποιες εξετάσεις λοιπόν. Κανονικότατα, μα ενημερώσανε και επισήμως τον Πρίτανη και, και εμένα ότι η Executive Committee, αφού καταθέσετε την υποψηφιότητα, θα την εξετάσει για κάποιους μήνες και μετά θα αποφανθεί αν σας κάνουμε δεκτούς ή όχι. Οπότε στην πραγματικότητα, ναι, δίνουν πάρα πολύ έμφαση σε μια σειρά από ζητήματα, όπως έχει να κάνει με το δυνάμει και ενεργεία συμβολία στη βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ένας εξαιρετικός φορέας, αλλά έχεις να προσφέρεις σε αυτό το τομέα. Όλα αυτά εξεταστήκανε και την 1η Οκτώβρη, όπως σας είπε και ο Πρίτανης, το ΟΗΕ, το Executive Committee του SDSN, ενημέρωσε επισήμως για το Πανεπιστήμιο Κρήτης ότι ενθουσιωδώς το κάνει μέλος του. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, λοιπόν. Κύριε Πρίτανη, να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Είναι η καλύτερη επιλογή για έναν νέο στη χώρα μας, στην περίοδο που διανύουμε, να παραμείνει στην Ελλάδα, να φοιτήσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο και να βγει μετέπειτα στην αγορά εργασίας, ή μήπως οι προοπτικές είναι ακόμα καλύτερες αν αποφασίσει να βγει στο εξωτερικό, να φοιτήσει σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και να αναζητήσει εργασία σε κάποια άλλη χώρα? Κοιτάξτε, το επίπεδο σπουδών μας είναι εξαιρετικά καλό. Είναι πάρα πολύ υψηλό. Ειδικά για το κομμάτι των ιατρικών σχολών, για το οποίο έχω μία άμεση ως, υπό την ιδιότητά μου της ιατρικής, την ιατρική ιδιότητα, είναι μεταξύ των 10 καλύτερων σχολών του κόσμου. Και εκεί μέσα αναφέρονται σχολές Αυστραλίας, Αγγλίας, Γερμανίας κλπ. Συνεπώς, οι σπουδές ακόμα, δεν ξέρω αυτό κατά πόσον θα συνεχίσει, είναι πολύ υψηλής ποιότητας οι εσωτερικές σπουδές. Τώρα, ευχής έργων θα είναι να μην φεύγει κανένας από την Ελλάδα ή να φεύγουν μικρά διαστήματα για μετεκπαιδεύσεις και να υπάρχουν θέσεις εργασίας για όλους και να σταματήσει αυτή η συζήτηση, το brain drain και το brain gain. Πρέπει να μείνουν όλα τα παιδιά, το πνευματικό δυναμικό, για το οποίο η χώρα πληρώνει πάρα πολλά χρήματα για να τους σπουδάσει. Πρέπει να μείνουν όλοι στην Ελλάδα, να γυρίσουν όλοι από την Ελλάδα, στην Ελλάδα, και όσοι δεν μπορούν να είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεμένοι με τον επιστημονικό ελληνικό χώρο, ώστε να αποτελούν ένα δίκτυο διεθνές Ελλήνων, το οποίο θα προστατεύει τη χώρα του. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Άμεσα, όχι τόσο άμεσα. Θέλει μια προετοιμασία. Ξέρετε, οι αλλαγές στην παιδεία δεν γίνονται με επαναστάσεις. Δεν γίνονται σε μια μέρα και δύο. Θέλει να γίνουν, να προταθούν θέματα, να οριμάσουν, να δοκιμαστούν, να ξαναγυρίσουμε πίσω, να δούμε κατά πόσο. Πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε την αίσθηση ότι με τη διαπίστωση λύνουμε ένα πρόβλημα. Η διαπίστωση δεν είναι η λύση του προβλήματος. Θέλει διαπίστωση, θέλει πρόταση, θέλει λύση, θέλει εφαρμογή, θέλει παρακολούθηση του προβλήματος και να ξαναγυρίσουμε πίσω να δούμε τι πετύχαμε. Από την εμπειρία σας, κάθε κυβέρνηση, κάθε επικεφαλής στο Υπουργείο Παιδείας δεν προχωρά διαχρονικά, κύριε Πρίτανη, σε μια δική του επανάσταση? Αυτό είναι αρρώστια. Αυτό είναι αρρώστια. Αυτό είναι νοσηρότητα του πολιτικού και του πολιτιακού μας συστήματος, η οποία πρέπει να καταργηθεί. Και τα θέματα, επιτρέψτε μου να πω κυρίως για την παιδεία που είμαι άμεσος γνώστης, είναι θέμα περισσότερων πολιτικών αποχρώσεων και πρέπει να ξεφεύγει από τις πολιτικές αποχρώσεις. Για να κάνει κανείς μια σωστή μεταρρύθμιση παιδείας πρέπει να δει τα διεθνή δρόμενα και όχι να δει τις πολιτικές του ιδεολειψίες. Σωστά. Και ο ένας να παραδίδει τη σκητάλη στον επόμενο και έτσι να καταστρέφει ό,τι έχει χτίσει ο επόμενος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και αυτό την πληρώνουν τα παιδιά, τα κακόμοιρα που σπουδάζουν και οι φοιτητές, οι οποίοι δεν ξέρουν. Αν μου πείτε τώρα ότι οι μαθητές που τελειώνουν το Λύκειο ξέρουν με τι σύστημα θα δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις, κανένας δεν ξέρει. Άξι. Αυτό είναι σπάσιμο νεύρων. Με συγχωρείτε την ορολογία. Μάλιστα. Αλλά είναι ένα βασανιστήριο στο οποίο υποβάλλονται τα παιδιά και τα οποία δεν έχουν και καμία ευθύνη. Κύριε Παπαδάκη, σε πόσα χρόνια, σε
πόσο χρονικό διάστημα θα μπορεί να καλυφθεί αυτή η περίφημη αιμορραγία εγκεφάλων στο εξωτερικό και αν δράσεις και πρωτοβουλίες όπως η δική σας με την σχέση που αναπτύσσεται πλέον με ένα δίκτυο το ΟΗΕ μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή που έχουμε μία βελτίωση χρόνο με το χρόνο στα της νεανικής ανεργίας, αν δούμε μερικά δεδομένα, για παράδειγμα ότι η νεανική ανεργία τον Ιούλιο του 2018 ήταν 37,9%, έχει πέσει βεβαίως, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλή, είναι υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και κυρίως κάποια άλλα δεδομένα, επιτρέψτε μου να πω μόνο ένα που είναι στο monitor που δημοσιοποιήθηκε μόλις τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον Νοέμβριο 2018 δημοσιοποιήθηκε, το οποίο δείχνει ότι 43,6% των εργαζόμενων νέων που είναι κάτοχοι ακαδημαϊκού τίτλου, δηλαδή κάτοχοι πτυχίου και πάνω, πανεπιστημίου και πάνω, εργάζονται σε δουλειές που δεν χρειάζονται καν ακαδημαϊκά προσόντα. Αυτό λέγεται αναντιστοιχεία δεξιοτήτων και δημιουργεί επισφάλεια στην αγορά εργασίας. Άρα, πρακτικά, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ βαθύ. Είναι η τεκτονική σχήμα μετασχηματισμού που γίνανε στην αγορά εργασίας. Στην ουσία, είναι ακόμα καθημαγμένη η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, που μειώνει τις προοπτικές των νέων, πολύ ταλαντούχων και πολύ ικανών νέων, όπως είπε ο Πριτανής, που έχουμε σε αυτή τη χώρα και τους οθεί αρκετούς από αυτούς να επιλέγουν το δρόμο της μετανάστευσης. Πότε μπορούν να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων και κυρίως μιας ουσιώδους ανάπτυξης μέσα στη χώρα και πραγματικά μιας ανάπτυξης η οποία θα δίνει ανάσες και ελευθερίες, όχι ελευθερίες ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, εκεί χρειάζεται περισσότερο ρύθμιση, αλλά ελευθερίες για τη δυνατότητα των νέων και επιχειρηματικότητα να αναπτύξουν και να κάνουν δουλειές συστήχες με τα προσόντα τους. Τέτοιες όμως πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια ενός πανεπιστημίου, αλλά κυρίως που ένα πανεπιστήμιο που έχει δυναμικό, που έχει ερευνητές, νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες, έχει νέους πτυχιούχους. Τους δίνουν λοιπόν τη δυνατότητα να ανοίξουν σε ένα ευρύτερο δίκτυο, το οποίο αφορά ζητήματα που αυτή τη στιγμή και για τις επόμενες δεκαετίες είναι εμβληματικά παγκοσμίως, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Προφανώς χτίζει ένα λιθαράκι για να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις συγκράτησης τουλάχιστον ενός υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Μας περιγράψατε τη θεωρία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η θεωρία μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα χαρτί και να γίνει πράξη. Και σίγουρα οι συνθήκες που πρέπει να διαμορφωθούν θα διαμορφωθούν, κύριε Παπαδάκη, για πρώτη φορά στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν το παρελθόν μας έχει αποδείξει ότι δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε ικανοί να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες και σε αυτές τις αλλαγές και σε πολιτικό επίπεδο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε δίκιο. Αν κοιτάξουμε το παρελθόν και ειδικά τα χρόνια της κρίσης, αλλά και τα χρόνια πριν την κρίση, γιατί υπάρχουν μερικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η ένταση της επισφαλούς εργασίας, που είναι μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική αγορά εργασίας, που ξεκινάει από το 2000 και απλά ανεβαίνει, έχει γραμμική πορεία. Άρα τέτοια ζητήματα δεν μπορούμε να τα αποδίδουμε όλα με στην κρίση. Προφανώς η κρίση εξέτεινε τις ίδιες τις υφιστάμενες και ασυμμετρίες και προβλήματα και τις παθογένειες. Άρα στην απάντησή σας, στην ερώτησή σας, η απάντηση είναι ότι χρειάζεται άλλη τάξη σχεδιασμός, ξέρετε. Άλλη τάξη σχεδιασμός, δηλαδή επιτέλους η χώρα να αποκτήσει ένα ξεκάθαρο πολυπαραμετρικό, ορατό και πρακτικό παραγωγικό μοντέλο και να το συνδέσει με έναν αδυναμητικό πραγματισμό. Δεν μπορεί δηλαδή η χώρα να αισιοδοξεί πάρα πολύ, χάνοντας, αφεμαζόμενη στην πραγματικότητα από το καλύτερο δυναμικό που έχει, και παράλληλα να ανακουφίζεται μόνο επειδή πετυχαίνει κάποιες βελτιώσεις όντως σε στατιστικά μεγέθη. Χρειάζεται άλλο παραγωγικό μοντέλο, κύριε Παναγιώτοπουλε, να ρωτάτε τη γνώμη μου. Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, αναφερθήκατε πριν στο σκηνικό ανομίας που κυριαρχεί σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε επίπεδο χώρας. Να φέρω ως παράδειγμα τον Ρουβίκονα και τις καταστάσεις στην Αθήνα. Το σκηνικό ανομίας και παραβατικότητας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω κατά πόσο σας προβληματίζει αυτό το σκηνικό και ποια τα επόμενα βήματα συναρμόδιων φορέων. Όχι μόνο μας προβληματίζει, αλλά εμείς, επειδή ξέρετε τώρα η Κρήτη είναι η περίοδος που έχει την Προεδρία της Συνόδου των Πριτάνεων, και παρεμπιπτόντως να σας πω ότι το Μάρτιο θα γίνει εδώ η Σύνοδος των Πριτάνεων, θα γίνει στο Ηράκλειο, επειδή η Κρήτη έχει την Προεδρία. Όχι μόνο μας προβληματίζει, βγάλαμε και μία ανακοίνωση ως Σύνοδος Πριτάνεων, η οποία καυτηριάζει πάρα πολύ όλα αυτά τα γεγονότα. Και είναι περίεργη η αδράνεια της πολιτείας. Εγώ υπογραμμίζω ότι, αν μη τι άλλο, η αδράνεια που δείχνει η πολιτεία σε αυτά τα θέματα είναι περίεργη. Τώρα, τα αίτια μπορεί να είναι βαθύτερα, μπορεί να είναι επιφανειακά, αλλά και σίγουρα είναι και πιο βαθιά τα αίτια. Να τα δούμε και αυτά, αν θέλετε. Αλλά ωστόσο, η ανομία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να είναι έρμεο της κάθε ομάδας Ρουβίκονα. Ούτε ο Πρίτανης είναι εισαγγελέας, ούτε ο Πρίτανης είναι δικαστής, ούτε ο Πρίτανης είναι αστυνόμος. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, ένα γρήγορο σχόλιο αναφορικά
με όσα ανέφερε και ο κύριος Ζώνας. Είδα και εγώ ως πολίτης και συγχρόνως και ως άνθρωπος που ανήκω στην ακαδημαϊκή κοινότητα την ανακοίνωση της Συνόδου των Πριτάνιων. Έχει απόλυτο δίκιο Πρίτανης και να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Προφανώς ανάσα και οξυγόνο στη δημοκρατία είναι διαφορετική άποψη. Συγχρόνως όμως στη δημοκρατία, που είναι ένα σύστημα κανόνων με νόρμες, κανενός είδους υλική ή συμβολική βία δεν είναι ανεκτή. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να είναι ανεκτές ανομικές παραβατικές συμπεριφορές που ενέχουν στοιχεία συμβολικής και υλικής βίας. Δεν είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να ήθελα να πω κάτι. Ότι το περίφημο άσυλο για το οποίο συζητάμε, το άσυλο και το άσυλο, πέραν του ότι εάν πάτε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό και μιλήσετε για άσυλο, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Δηλαδή θα έχετε πρόβλημα να εξηγήσετε τι εννοείται με το άσυλο. Το άσυλο το οποίο έγινε για να προστατεύσει, εν πάση περιπτώσει, τον ελεύθερο λόγο, στην ουσία λειτουργεί ως καταστολή του ελεύθερου λόγου. Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια για το στόχο που επετεύχθη και θα υπάρξει και ανάλογη συνέχεια, είμαι σίγουρος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.